Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα, βασισμένο φυσικά πάνω σε μια προσωπική ιστορία ζωής, όχι ιδιαίτερα λεπτομερή, αλλά τόση όση να μας δώσει πάλι το στίγμα της συνεξάρτησης, το οποίο έχει διαφορετική αποτύπωση στον κάθε άνθρωπο και στην κάθε σχέση. Μια νεαρή κοπέλα ρωτάει και θέλει να μάθει αν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του να αγαπήσει κάποιον άλλον άνθρωπο, ή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συνεξαρτηθεί με αυτό. Και επίσης ρωτάει αν υπάρχει ποτέ φως στο βάθος του τούνελ για τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούμαστε από τη συνεξάρτηση. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι YouTuber. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like. Και για τους φίλους εδώ στο κανάλι, ναι, έχω πάρει καινούργια γυαλιά. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε τα καινούργια γυαλιά. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Θέκλα, λέει η φίλη. Σας παρακολουθώ αρκετό καιρό και θα ήθελα να σας πω ότι με έχετε βοηθήσει πολύ στο να αναγνωρίζω διάφορες συμπεριφορές, καθώς και τους λόγους που συνήθως τις προκαλούν, και μου έχετε λύσει διάφορες απορίες που κατά καιρούς είχα. Θα ήθελα να σας εκφράσω έναν προβληματισμό. Και πρόκειται για ένα νεότατο κοριτσάκι. Είναι μικρότερη για την κόρη μου. Τώρα είμαι 20 χρονών. Γενικά από πολύ μικρή είχα θέματα αυτοπεποίθησης. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που αν και εξωτερικά φαινόταν ως ιδανική εντός πολλών εισαγωγικών, πλέον συνειδητοποιώ ότι η οικογένεια μου ήταν γεμάτη τοξικότητα. Join the club και το συνειδητοποίησες πολύ νωρίς. Μπράβο! Από πολύ μικρή άρχισε η εντός εισαγωγικών ερωτική μου ζωή. Συναναστράφηκα με πολλά αγόρια και όλα δεν μου φέρθηκαν ιδιαίτερως καλά. Κάποιοι είχαν παράλληλες σχέσεις, κάποιοι ήταν πολύ πιεστικοί στο σεξουαλικό κομμάτι, κάποιοι με είχαν μόνο για το σεξ. Αυτό το να ξεκινάει από πολύ νωρίς η ερωτική ζωή, συνήθως είναι ένδειξη ότι το παιδί που ξεκινάει πολύ νωρίς την ερωτική ζωή, προτού ενηλικιωθεί, τουλάχιστον νομικά, είναι ένδειξη ότι ψάχνει αγάπη και του λείπει η αγάπη. Δεν τους κατηγορώ γιατί μιλάμε για μικρές ηλικίες και επίσης ξέρω ότι υποσυνείδητα εγώ επιδίωκα την άσχημη αντιμετώπιση ή δεν ήξερα πως είναι μια υγιής σχέση. Οι άνθρωποι που πάσχουμε από συνεξάρτηση είμαστε εξοικειωμένοι με τον πόνο και το τραυματικό δέσιμο, το trauma bond. Δηλαδή αν μας προκαλεί πόνο ένας άνθρωπος, τότε δενόμαστε μαζί του. Όμως, εννοείται ότι όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να το βελτιώσουμε, θα πάρουμε προσωπικά την ευθύνη μας. Όμως, δεν σημαίνει ότι οι θύτες σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν τη δική τους ευθύνη σε όποια ηλικία και να είναι. Δηλαδή, είναι σημαντικό το θύμα να μην επαναθυματοποιείται μέσα από την ανασκόπηση τη ζωή του και την προσπάθεια να εξηγιάνει τη ζωή του, γιατί η επαναθυματοποίηση σίγουρα δεν μας βοηθάει να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε, επειδή όταν σηκώνουμε βάρος ενοχής που δεν μας ανήκει, αυτό δεν μπορεί με τίποτα να είναι δημιουργικό. Θα αναφερθώ και σε μελλοντικά βίντεο σε αυτό το ζήτημα. Πώς το αναλαμβάνω την ευθύνη μου δεν σημαίνει δικαιώνω τους θύτες μου. Κάποια αγόρια από το σχολείο μου μου έκαναν bullying, αλλά σε σεξουαλικό επίπεδο κυρίως, καθώς και ο πατέρας της κολλητής μου, λόγω της αδυναμίας του χαρακτήρα μου που γνώριζε και των συνθήκων που ήταν πολύ ευνοϊκές, ήξερε ότι δεν μπορούσα να πω κάτι, με έπιανε κάποιες φορές σε διάφορα σημεία, λέγοντας ότι με έχει σαν κόλλητο. Και το ένα και το άλλο που περιγράφεις είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Ιδιαιτέρως αυτό από τον μεγαλύτερο άντρα, τον πατέρα της κολλητής σου. Απαράδεκτα. Θα το ξαναπώ. Απαράδεκτα. 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 Εγκληματικά. Έχοντας αυτές εμπειρίες με τους άντρες, έφυγα να σπουδάσω. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Δηλαδή εσύ τότε που ήσουν στο λύκειο, που ήσουν στο σχολείο, αντί να ζεις τη ζωή σου ως ένα έφηβο κορίτσι, με τις χαρές και τις λύπες, με τα φλερτάκια, ίσως και τις σχέσεις. Δεν θεωρώ ότι καταστρέφεται ένας άνθρωπος να ξεκινήσει νωρίς την ερωτική του ζωή. Απλώς εμπεριέχει περισσότερους κινδύνους το να ξεκινήσεις νωρίς την ερωτική σου ζωή, ως προς το ότι δεν μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Αλλά δεν θεωρώ ότι ένα κορίτσι, για παράδειγμα, ξεκινήσει την ερωτική της ζωή στα 16 της
μέσα σε μια σχέση αγάπης με ένα αγόρι στην ηλικία της, ότι αυτό οπωσδήποτε είναι ένδειξη προβλήματος και οπωσδήποτε θα σας καταστρέψει τη ζωή. Όχι! Αλλά εσύ έτσι όπως ξεκίνησες την ερωτική σου ζωή, τη ξεκίνησες μέσα σε ένα φαύλο κύκλο βίας. Άρα στα 18 σου είναι ήδη πολύ ταλαιπωρημένη, πολύ τραυματισμένη ψυχικά, σωματικά, ερωτικά, με όλους τους τρόπους και από την οικογένειά σου κυρίως. Έχοντας αυτές εμπειρίες με τους άνδρες, έφυγα να σπουδάσω. Και εδώ θα ρωτήσω, η μάνα σου γιατί δεν ήξερε τίποτα, ο πατέρας σου γιατί δεν ήξερε τίποτα, γιατί κάνουν παιδιά κάποιοι άνθρωποι μόνο για να κάνουν παιδιά και δεν νοιάζονται να αφουγκραστούν, ακόμη και αν τα παιδιά τους δεν τους λένε, να αφουγκραστούν τι συμβαίνει στις ψυχούλες και στις ζωές των παιδιών τους και στις καρδούλες τους. Εκεί γνώρισα στις σπουδές ένα πολύ πνευματικό αγόρι, όμορφο και καθόλου επιφανειακό. Έτσι νόμιζα τουλάχιστον. Στην αρχή μου έλεγε ότι του άρεσε πολύ ο χαρακτήρας μου και σε συνδυασμό με την πολύ ελαττωμένη ερωτική μας συνέβρεση, εγώ πίστεψα ότι βρήκα έναν άνθρωπο να με σέβεται και με τον οποίο θα συνδυόμασταν επιτέλους βαθιά. Και εδώ έρχεται η παρανόηση. Η παρανόηση ότι η σεξουαλικότητα, ο ερωτισμός, η ψηλή ερωτική λίμπητο, η ψηλή σεξουαλική λίμπητο, ότι σημαίνουν, είναι συνώνυμα με την κακοποίηση. Όχι καμία σχέση, το σεξ από μόνο του δεν είναι κάτι βρώμικο, το σεξ από μόνο του δεν είναι κάτι κακό, αντιθέτως είναι μια εξαιρετικά όμορφη δραστηριότητα, η οποία ψυχαγωγεί τους ανθρώπους και τους ενώνει, εάν αυτή γίνεται κοινή συνενέση μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι και ψυχοσυναισθηματικά ενήλικες, θα έλεγα, όχι μόνο νομικά ενήλικες, και συνενούντες και πάνε εκεί με αγνά και αγαθά κίνητρα και είναι κάτι πολύ όμορφο στη ζωή μας. Άρα, το να ενοχοποιούμε το σεξ και να το θεωρούμε κάτι βρώμικο, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιείται από κακοποιητικούς ανθρώπους ως μέσο εκμετάλλευσης των θυμάτων τους, μας φέρνει στην ασφαλμένη εντύπωση ότι αν κάποιος δεν λειτουργεί καλά σεξουαλικά, ότι αν κάποιος δεν έχει ιδιαίτερη, δεν έχει καθόλου λίπητο και έχει πρόβλημα στο ερωτικό κομμάτι, ότι αυτός είναι ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος. Όχι και όχι και όχι. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καλλιεργημένοι άνθρωποι, οι ψυχοθεραπευμένοι άνθρωποι, οι ψυχοεκπαιδευμένοι άνθρωποι μπορεί να απολαμβάνουν το σεξ, να είναι εξαιρετικά ικανοί στη δημιουργία σεξουαλικής ατμόσφαιρας και στην διεξαγωγή της σεξουαλικής συνέβρεσης με όλους τους τρόπους, και σωματικά και ψυχικά και διανοητικά και συναισθηματικά, και να απολαμβάνουν το σεξ χωρίς αυτό να τους αφαιρεί οτιδήποτε από την πνευματικότητα. Χρειάζεται να καταλάβουμε πολλά πράγματα και να καταλάβουμε ότι άλλο η πράξη αυτή καθ' αυτή και άλλο τα κίνητρα πίσω από την πράξη και άλλο οι συνθήκες από τις οποίες οδηγούμαστε στη σεξουαλική πράξη. Εσύ πίστεψες ότι βρήκες έναν άνθρωπο να σε σέβεται και με τον οποίο επιτέλους θα συνδυώσουν βαθιά, επειδή είχατε πολύ ελαττωμένη ερωτική συνέβρεση. Τώρα το πολύ ελαττωμένη δεν ξέρω αν σημαίνει πολύ αραιή ή καθόλου ικανοποιητική. Εξωτερικά μου έλεγε ότι δεν ήμουν κάτι ιδιαίτερο, αλλά δεν με πείραζε, γιατί ένιωθω ότι τα προηγούμενα αγόρια μου ήταν υπερβολικά και εκείνος απλώς μου έλεγε την αλήθεια χωρίς να την ερωποιεί. Ευάλωτος νάρκισσος μυρίζει αυτός. Άκου να λες την κοπέλα σου ότι εξωτερικά δεν είσαι κάτι ιδιαίτερο. Όλοι μας εξωτερικά είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι. Έτσι κι αλλιώς ο χαρακτήρας τον ένιωσε. Ήταν ένας άνθρωπος με τρομερές ιδιαιτερότητες και καθόλου προσαρμοστικός. Εγώ θα έλεγα καρακομπλεξικός. Να χρησιμοποιήσω έτσι την κοινή, τη σλάνγκ, την κοινή διάλεκτο, την κοινή γλώσσα. Κάθε μέρα καθόμασταν και μιλούσαμε πολλές ώρες ο ένας με τον άλλον, κάναμε συζητήσεις για το μέλλον, βγάζαμε τα εσώψυχά μας και ήταν το πρώτο αγόρι που έκατσε ποτέ να μου ακούσει και να μου μιλήσει με ειλικρίνεια και να φτιάξει εντός εγώ τις απόψεις μου. Νάρκισσος, νάρκισσος, έκανε καθρέφτισμα. Ευάλωτος νάρκισσος και καλά σου μιλούσε και βγάζατε τα σώψυχά σας, ενώ στην ουσία εσύ έβγαζες τα σώψυχά σου, αυτός έκανε καθρέφτισμα. Καθρέφτισμα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι νάρκισσοι να προσποιούνται ότι έχουν συναισθήματα όπως και ο άνθρωπος που έχουν απέναντί τους για να τον ελκύσουν και να τον τραβήξουν πιο πολύ κοντά τους. Έκανε καθρέφτισμα και ο στόχος του ήταν να φτιάξει τις απόψεις σου, να σου κάνει αυτό που λέγεται στα αγγλικά mansplaining, δηλαδή να εξηγήσει ένας άντρας σε μια γυναίκα σεξιστικά αυτό που λες είναι λάθος και εγώ θα το διορθώσω. Αυτό που η άποψη που έχεις δεν είναι σωστή, αλλά να σου πω εγώ τα σωστά. Αλλά να σε εξηγήσω. Όλα αυτά με έκαναν να πιστώ ότι είχα μια αληθινή σχέση.
Είχες μια αληθινή σχέση με έναν αληθινό κρυμμένο νάρκη σου. Στην πραγματικότητα όμως, μάλλον ήταν νάρκη σου και εγώ συνεξαρτώμενη. Σίγουρα ήταν νάρκη σου και σίγουρα εσύ σου να συνεξαρτώμενη από αυτά που περιγράφεις. Συνεχώς μου ανέφερε πως δεν είχα το μυαλό για να καταλάβω τα προβλήματά του και να το βοηθήσω, ότι δεν είχα κάτι για να θαυμάσει. Σηκώνεται τρίχα μου, κατέβεται το στομάχι μου, δεν μπορώ, πώς ηλεκτική κακοποίηση. Ποτέ δεν με περιποιήθηκε ενώ εγώ τον κερνούσα συνεχώς, του μαγείρευα, τον φρόντιζα και όταν του παραπονιόμουν μου έλεγε ότι απλώς δεν του βγαίνει. Πώς να του βγει τον άρχη σου να είναι φροντιστικός, πώς. Αλλά και οι δυο ήμασταν εξαρτημένοι ενός από τον άλλο. Εδώ να πω ότι, επειδή με ρωτάτε αν οι ενάρκησοι μπορούν να είναι συνεξαρτώμενοι, όχι. Οι ενάρκησοι μπορούν να εξαρτηθούν από το πρόσωπο που τους παρέχει ναρκισιστική παροχή, που τους παρέχει την ενέργεια που θέλουν να ρουφήξουν. Δεν είναι επειδή αγαπούν το πρόσωπο ή επειδή έχουν εξαρτηθεί από εκείνο το πρόσωπο. Κάλλιστα, με βρεθεί κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο θα αντέξει την ιδιαιτερότητα τους και όλα τους τα κομπλεξιλίκια και θα τους δώσει περισσότερη ναρκισιστική παροχή, μια χαρά είναι μια ανοιχτή θα αφήσουν το πρώτο supply και θα πάνε στο επόμενο. Άρα δεν είναι συνεξάρτηση αυτό να είναι προσκολλημένος ένας νάρκισσος στο θύμα του. Όχι. Είναι η εξάρτηση που έχει ο νάρκισσος από την εξουσία που ασκεί πάνω σε άλλους ανθρώπους και από την ναρκισσιστική παροχή και από όλη εκείνο το φούσκωμα του εγώ του που παίρνει από τον άλλο. Με σύγκρινε συνέχεια με άλλες κοπέλες, μου έλεγε ότι όπως και αυτός ήταν μέτριος, έτσι και εγώ πρέπει να το παιδευτώ ότι είμαι μέτρια. Α, να τα, είμαι εγώ μέτριος, είσαι και εσύ μέτρια. Είμαι εγώ κομπλεξικός, δεν είσαι και εσύ κομπλεξική. Και εγώ το πίστευα, γιατί ήξερα ότι είχα άγνοια πάνω στο κομμάτι της ψυχολογίας και εκείνος επειδή είχε διαβάσει κάποια βιβλία ήξερε. Να σου πω εγώ τι ήξερε, τίποτα δεν ήξερε. Έχουμε δει και εδώ στο κανάλι πολλές φορές ανθρώπους που παρακολουθούν τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που γράφουν κάτι σχολιάρες από κάτω, γεμάτες ναρκισισμό, γεμάτες αλαζονία, γεμάτες κομπλεξιλίκη, γεμάτες μυσαλλοδοξία, που λες μα ποια βίντεο παρακολουθούν αυτοί, σε ποιο κανάλι βρίσκονται. Έτσι και το ίδιο με τα βιβλία ψυχολογίας. Και πάρα πολύ πλάκα, προχθές με πήρε τηλέφωνο μια φίλη μου και μου λέει «Έχω βρει την άκρη του νήματος». Λέω «Τι έγινε?». Έχει μια κόρη στην εφηβεία, η οποία είναι πολύ αντιδραστική και περνάει μια φάση που επιδεικνύει ναρκισισμό. Αρκετές φορές οι έφηβοι έχουν ναρκισιστικές εξάρσεις, χωρίς να σημαίνει ότι θα παραμείνουν ναρκισσές όλη τους τη ζωή. Είπαμε, η ολοκλήρωση της εγκεφαλικής ανάπτυξης είναι γύρω στα 26 στα κορίτσια, γύρω στα 28 στα αγόρια. Και μου λέει, βρήκα στη βιβλιοθήκη της κόρης μου ένα βιβλίο κλασικού συγγραφέως, το οποίο έλεγε πώς να έχετε πάντα δίκιο. Δηλαδή ένα βιβλίο για το πώς να είσαι ξερόλης. Λοιπόν, εγώ την καθησύχασα τη φίλη και της είπα ότι να μην ανησυχεί. Η κόρη της είναι φοιτήτρια, σπουδάζει, μαθαίνει, εξελίσσεται και κάποια στιγμή, πολύ πιθανόν εφόσον έχει μια τόσο πνευματική και συνειδητοποιημένη μητέρα και εφόσον είναι ένα παιδί το οποίο κάνει το δικό του αγώνα, κάποια στιγμή θα ξεφορτωθεί αυτές τις ναρκισσιστικές ικμάδες. Έτσι θέλω να πιστεύω και εύχομαι. Κατέκρινε τον τρόπο που ντυνόμουν και βαφόμουνα, γιατί αυτό έδειχνε άνθρωπο επιφανειακό. Α, καλά. Παιδιά, σοβαρά. Δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα είναι πνευματικός άνθρωπος, ότι αν μια γυναίκα έχει βάθος και καλλιέργεια, ότι απαγορεύεται να ντύνεται, απαγορεύεται να μακιγαγιάρεται, και ότι αν μια γυναίκα μακιγιάρεται και ντύνεται ωραία και φτιάχνει τα νύχια της και βάζει κοσμήματα και αυτά, ότι αυτό την κάνει μη πνευματικό άνθρωπο και επιφανειακό. Καμία σχέση. Σας πω κάτι. Το θέμα της περιποίησης της εξωτερικής εμφάνισης είναι ιδιαίτερο για τον καθένα, για τον κάθε άνδρα και για την κάθε γυναίκα. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν στην πένα την εξωτερική τους εμφάνιση, όχι σαν εμένα που κάποιες φορές είμαι χτενισμένη και βαμμένη και πολλές φορές όχι, αλλά είναι καθημερινά προσεγμένες, προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους, βάφονται εξαιρετικά, οι οποίες έχουν μια χαρά πνευματικότητα. Και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι απεριποίητες. Είναι ντυμένες πάρα πολύ άτσαλα, χωρίς θηλυκότητα, που δεν βάζουν καθόλου μακιγιάζ, δεν φροντίζουν καθόλου την αισθητική της εμφάνισής τους κλπ. Οι οποίες μπορεί να είναι εντελώς ηλίστριες γυναίκες και καθόλου πνευματικές. Δεν συμβαδίζει η περιποίηση της εξωτερικής εμφάνισης με το εσωτερικό βάθος. Εγώ νομίζω είναι θέμα γούστου. Είναι θέμα γούστου για τον καθένα, τι του αρέσει να κάνει. Είναι θέμα γούστου αν αρέσει σε μια γυναίκα να περιποιείται τον εαυτό της ή αν κάνει τα βασικά. Εγώ, για παράδειγμα, προσέχω πάρα πολύ την υγεία του σώματος μου και του πνεύματος μου, πρώτα, αλλά και του σώματος μου,
Και όσον αφορά στην εμφάνισή μου, δεν βαφούμαι. Σπανίως πρέπει να βγω τηλεόραση για να βαφτώ. Ή μπορεί να είναι μια φάση που να νιώθω ότι δεν μοιάζω καλά και να βαφτώ. Δεν ξέρω. Βάζω μόνο κραγιόν τώρα που κάνω τα βίντεο. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν κάνω βαθύ καθαρισμό προσώπου, δεν κάνω εβδομαδιαίο καθαρισμό προσώπου, ότι δεν χρησιμοποιώ ιδιαίτερα σαπούνια για να πλύνω το πρόσωπό μου ανάλογα με τον τύπο του δέρματος μου, ότι δεν βάζω στο πρόσωπό μου κρέμα μέρας, κρέμα νύχτας, ότι δεν βάζω κρέμα στα μάτια μου για τη μέρα, κρέμα για τη νύχτα. Τα κάνω αυτά. Και ας βγαίνω προς τα έξω ότι είμαι απεριποίητη και προσεκτή. Προσέχω την εμφάνισή μου με τους τρόπους που εγώ θεωρώ σημαντικούς. Φροντίζω για παράδειγμα το μανικιούρ και το πεντικιούρ μου και την υγεία του δέρματος. Εκεί μου κόλλησε εμένα. Με αυτά ασχολούμαι. Κάποια άλλη κοπέλα μπορεί να ασχολείται με κάποια άλλα. Κάποια άλλη κοπέλα μπορεί να μην ασχολείται καθόλου. Κάποια μπορεί να ασχολείται πάρα πολύ με την εξωτερική εμφάνιση και επίσης να ασχολείται πάρα πολύ και με την εσωτερική της ομορφιά. Να βγάλουμε όλα αυτά τα στερεότυπα από πάνω μας. Σοβαρά σας μιλώ. Και σας λέω αυτό για το δέρμα μου, γιατί μου το λέτε συχνά, έχεις ωραίο δέρμα κλπ. Το περιποιούμε και είναι ωραίο το δέρμα μου. Και παίρνω και ένα σωρό βιταμίνες που ενισχύουν την υγεία του δέρματος, γιατί έχω και θέματα υγείας με το δέρμα μου. Έχω ένα αυτοφλεγμονώδες νόσημα, το οποίο κατά καιρούς κάνει pop-up, κατά καιρούς κάνει έξαρση και έχω να διαχειριστώ τις βλάβες στο δέρμα κλπ. Όμως από πάντα πρόσεχα το δέρμα μου, έτσι με είχε μάθει η μάνα μου να προσέχω το δέρμα. Το προσέχω. Χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν το πρόσεχα δεν θα ήμουν ωραία ή οτιδήποτε άλλο. Σοβαρά σας μιλώ. Να σταματήσουμε να κρίνουμε τους ανθρώπους με την εξωτερική τους εμφάνιση. Αυτό που έχω παρατηρήσει σε μένα, και ίσως το έχετε παρατηρήσει και οι ίδιες στον εαυτό σας, όσες γυναίκες παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, είναι ότι κάποιες φορές όταν είμαστε πολύ down, πολύ πεσμένοι ψυχολογικά, δεν έχουμε όρεξη να ντυθούμε ωραία, δεν έχουμε όρεξη να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας ή το δέρμα μας ή οτιδήποτε. Εγώ το δέρμα δεν το αφήνω ποτέ. Είμαι και λίγο, καταλάβατε ότι έχω κάποια στοιχεία έτσι, ψυχαναγκαστικά. Όπως έχω ψυχαναγκασμό με την ορθογραφία. Έτσι έχω και με το δέρμα. Δεν πρόκειται να πάω να κοιμηθώ αν δεν κάνω καθαρίσω το δέρμα μου και δεν βάζω τις κρέμες μου. Δεν πρόκειται να το κάνω. Μπορώ όμως κάλλιστα να κυκλοφορώ αχτένιστη. Μπορώ όμως κάλλιστα να ντύνομαι με τα ίδια ρούχα συνέχεια. Είμαι παρόμοια ρούχα συνέχεια. Ενώ έχω ένα σωρό ρούχα τα οποία είναι, ξέρω εγώ, από τη Mirror Mirror για παράδειγμα, είναι ωραία τα ρούχα, να φοράω ένα καθημερινό απλό φουστάνι μέσα στο σπίτι. Είναι θέμα προσωπικό. Αυτό που παρατήρησα όμως είναι όταν είμαι πεσμένη ψυχολογικά, ότι δεν έχω καμία διάθεση να βάλω σκουλαρίνγκ για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να φορέσω πιο ωραία ρούχα από αυτά που έχω και είμαι έτσι απεριποίητη σε σχέση με το πώς ήμουν παλιά. Είμαι συνήθως. Εκεί είναι το ζήτημα. Αν είσαι περιποιημένος όπως ήσουν συνήθως ή αν δεν είσαι περιποιημένος όπως ήσουν συνήθως. Όλα τα άλλα είναι στερεότυπα. Ότι μια κοπέλα προσέχει την εξωτερική εμφάνιση δεν έχει βάθος. Στερεότυπα, προκαταλήψεις και γιατί όχι σεξισμός. Σεξισμός και το να λες επειδή προσέχεις την εξωτερική σου εμφάνιση είσαι επιφανειακός άνθρωπος ή επειδή δεν προσέχεις την εξωτερική σου εμφάνιση, αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος. Είναι το ίδιο όπως αυτό που έλεγε που είπε προηγουμένως η κοπέλα ότι επειδή ήταν ελαττωματική η σεξουαλική συνέβρεση, ελαττωμένη, θεώρησε πως αυτό σημαίνει πνευματικότητα εκ μέρους του παιδιού ή θα συνδεθεί βαθιά. Μετά από ένα χρόνο είχα φτάσει σε σημείο να ντρέπομαι να βγαίνω έξω, να είμαι χάλια ψυχολογικά. Με είχε ακυρώσει σε όλους τους τομείς. Είχα γίνει και εγώ τοξική και προσπαθούσα να τον αλλάξω. Τότε άρχισα και ξυπνούσα. Μάλιστα, το bullying που σου κάνει ένας νάρκισσος σε μια σχέση μπορεί όντως να σε κάνει να καταλήξεις, να ντρέπεσαι να βγεις έξω και να είσαι χάλια ψυχολογικά. Λες ότι σε είχε ακυρώσει σε όλους τους τομείς και είχες γίνει και εσύ τοξική και προσπαθούσες να τον αλλάξεις. Σίγουρα ένας συνεξαρτώμενος ο οποίος προσπαθεί να διασώσει μια προβληματική σχέση, ναι, γίνεται τοξικός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί κάνει κάτι το οποίο είναι δηλητηριώδες για τον ίδιο του τον εαυτό. Τότε άρχισα και ξυπνούσα. Τον χώρισα μια μέρα αφού δεν πήγαινε άλλο και εκείνος δεν έφερε αντίρρηση γιατί τον είχα κουράσει. Και σταμάτησες να του δίνεις ναρκισσιστική παροχή. Σταμάτησες να του λες τι όμορφος που είσαι, τι ωραίος που είσαι, τι καλός που είσαι και αυτό σου λέει τι χάλια που είσαι και τι έλλειψη πνευματικότητας έχεις κλπ. Ήμουν τόσο πιεσμένη και ξενερωμένη που το να ξεσυνηθίσω την συνήθεια μου ήταν αρκετά εύκολο. Έχει περάσει 1,5, δηλαδή έχεις εξαντλήσει πλήρως τον εαυτό σου που το χωρίσεις, κόρη μου, κόρη. Θα μπορούσες να σου κόρη μου με αυτά που κάνεις πραγματικά σου.
Έχει περάσει 1,5 χρόνος από τότε που χώρισα και δεν είχαμε επαφές. Όμως όταν σκέφτομαι τη σχέση μας, πραγματικά αγχώνομαι. Ναι, έχεις μετατραυματικό στρες μετά. Ναι, μετά από αυτό έχεις μετατραυματικό στρες. Έχεις flashback. Σου έρχονται εικόνες από όλη εκείνη την ναρκισιστική κακοποίηση. Αλλά δεν τον μισώ. Πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος προβληματικός που δεν είχε μάθει να αγαπάει και όλη του η προσπάθεια, οι ατελείωτες ώρες που ξόδευε για να με μάθει, ήταν μια προσπάθεια μήπως μπορέσει να με αγαπήσει και ξεπεράσει την αιμονή του με τη μητέρα του και την πρώην του που ανέφερε όλη την ώρα. Όχι αγάπη μου, δεν έκανε προσπάθεια να σε μάθει. Όχι αγάπη μου, ξερνούσε πάνω σου τον τοξικό του εμετό. Μην προσπαθούσε να σε μάθει, δεν τον ενδιέφερε εσύ. Ίσως ήθελε να σε κάνει όπως ήταν η πρώην του, με την οποία είναι τώρα κολλημένος εκ των υστέρων, αλλά να δούμε και αυτής τι της έχει κάνει. Πραγματικά. Θυμάμαι τώρα μια περίπτωση μια κοπέλα η οποία μου έλεγε ότι είχε σχέση με κάποιον, ο οποίος όλη την ώρα ανέφερε την πρώην του. Η πρώην του πάνω, η πρώην του κάτω, η πρώην του πάνω, η πρώην του κάτω. Και την παρουσίαζε κιόλας ως κακό άνθρωπο την πρώην του. Οπότε σε κάποια φάση τη χάνει να ανακαλύψει η κοπέλα ότι έχουν κοινούς γνωστούς με την πρώην του. Και ρωτάει την κοινή. Μάλλον μια φίλη της ήταν γνωστή με την πρώην του. Και τη ρωτάει, της λέει, τι ξέρεις για αυτή την κοπέλα. Λέει, ξέρω ότι ήταν μπλεγμένη σε μια πολύ τοξική σχέση και ταλαιπωρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια και είδε και πάθη να ξεμπερδέψει. Και φυσικά αναφερόταν στον Άρκης, ο οποίος ταλαιπωρούσε εκείνη την κοπέλα, ο οποίος κατηγορούσε συνεχώς την πρώην του και όχι μόνο την κατηγορούσε, αλλά την ίδια ώρα που την κατηγορούσε, την ίδια ώρα την ανέβαζε πάρα πολύ ψηλά για να μειώνει την καινούργια του σύντροφο. Άρα δεν είναι προσπάθεια να σε αγαπήσει αυτή. Είναι έχω βρει ένα παλαβό συναισθηματικά άτομο, ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο, στο οποίο προβάλλω πάνω μου όλη μου την αρνητικότητα και αρνητική ύλη. Αλλά όσο προβληματικός ήταν εκείνος και χειριστικός, ήμουν κι εγώ. Το ξέρω και δεν ήθελα να στείλω μήνυμα για να θυματοποιηθώ. Μπράβο αγάπη. Μπράβο. Καταλαβαίνεις ότι αν έστελνες οποιοδήποτε μήνυμα και αν επικοινωνήσεις μαζί του θα θυματοποιήσουν ξανά. Απλώς νομίζω ότι είμαι ένα καλό παράδειγμα για το ότι όταν δεν ξέρεις πως είναι η αγάπη και η υγιή σχέση, είναι πολύ δύσκολο να θέσεις τα στάνταρ σου, να ξέρεις τι να περιμένεις, τι να απαιτείς και τι αξίζεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Όταν δεν ξέρεις πως είναι η αγάπη και η υγιή σχέση, είναι πολύ δύσκολο να θέσεις τα στάνταρ σου, να ξέρεις τι να περιμένεις, τι να απαιτείς και τι αξίζεις. Πλέον νιώθω πολύ καλύτερα με τον εαυτό μου σε όλους τους τομείς. Σίγουρα όχι τέλεια, αλλά ποιος είναι τέλεια. Θα σου πω εγώ, κανείς. Κανείς δεν είναι τέλεια, κορίτσι μου. Όλοι καθημερινά έχουμε να σηκώσουμε το σταυρό μας αναλογή εκείνη τη μέρα, αλλά μπορούμε να είμαστε ενεργοί και στις επάλξεις, και έχοντας αυτογνωσία και στον πνευματικό αγώνα και έτσι να νιώθουμε πάντα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και ο εαυτός μας. Χαίρομαι που μου συνέβη αυτό γιατί έπιασα πάτο και αυτό με αφύπνισε. Είσαι πολύ σοφή και πολύ πνευματική. Μπράβο. Μπράβο. Και έχεις πάρα πολύ βάθος. Γνώρισα κάποια αγόρια το τελευταίο διάστημα αλλά δεν με κάλυπτε. Ο ένας κιόλας, ενώ μου άρεσε πολύ, μου πρότεινε να έχουμε ελεύθερη σχέση και αρνήθηκα. Μπράβο, κουλή. Και αυτή η συνειδητοποίηση μου ήταν πολύ σημαντική, γιατί κατάλαβα ότι πλέον έχω standards, δηλαδή κριτήρια, και δεν αγαπάω εντός εισαγωγικών όποιο μου τύχει, ούτε μπαίνω σε καταστάσεις που θα με πληγώσουν. Ένα κορίτσι 20 χρονών, με τόσο τραυματική παιδική ηλικία, με τόσο κακοποιητική ανατροφή, έχοντας βιώσει όλα αυτά τα πράγματα, μας βάζει γελιά. Ευχαριστούμε κόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν έχουμε συμβάλει εμείς εδώ με τα βίντεο στο ελάχιστο σε αυτή σου την αλλαγή, χαιρόμαστε όλοι μας εδώ, ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, απεριόριστα. Είναι τόσο ωραίο σημάδι ελπίδας, φωτός, αναγέννησης, καλυτέρευσης της ζωής, νέοι άνθρωποι να παρακολουθούν εδώ τα βίντεο μας, να παίρνουν αφορμές για ψυχοεκπαίδευση, να προσκαλούν τον εαυτό τους στη ψυχοθεραπεία και να μπορούν να φτάνουν σε αυτό το επίπεδο που σημαίνει ουσία, σημαίνει πνευματικότητα, σημαίνει εσωτερική δουλειά, σημαίνει σίγουρα ψυχοεκπαίδευση και αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία ήδη,
σου συστήνω να κάνεις, γιατί θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Είσαι σε ένα πολύ καλό σημείο, είσαι σε μια ηλικία που το μυαλό σου ακόμη είναι εύπλαστο, δηλαδή στα 20 έχεις ακόμα 6 χρόνια εγκεφαλικής ανάπτυξης, οπότε αν κάνεις ψυχοθεραπεία τώρα, σε αυτή την ηλικία θα βοηθηθείς πάρα πολύ. Και είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Η ψυχοθεραπεία όσο πιο νωρίς γίνεται, δηλαδή στα 16, στα 17, στα 18, στα 20, στα 22, ηλικιακά σε έναν άνθρωπο, βοηθάει πάρα πολύ στη διαμόρφωση και εξέλιξη μιας υγιούς προσωπικότητας. Εάν έχεις επιτύχει όλη αυτή την πρόοδο μόνο μέσα από τα βίντεο και μέσα από τα βιβλία ψυχολογίας και ψυχοεκπαίδευσης που ίσως έχεις διαβάσει, μπράβο σου. Μπράβο σου. Έχεις πάρα πολύ μυαλό και πολύ κοφτερό μυαλό. Και είσαι επιζώσα, αυτό που λένε στα αγγλικά survivor, γιατί πέρασες δύσκολα πράγματα και πολύ νωρίς κατάλαβες πολλά και πολύ νωρίς συνειδητοποίησες το τι σου συμβαίνει. Θα σου διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που πήρα χθες το βράδυ από μια κοπέλα η οποία έκανε ψυχοεκπαίδευση αρκετό καιρό και μετά στη συνέχεια έκανε και ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, και μου στέλνει χθες το εξής μήνυμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Με ευχαρίστησε πάρα πολύ το μήνυμά της. Και μου λέει, συμβαίνουν περίεργα πράγματα στη ζωή μου. Είμαι ο εαυτός μου. Μιλάω πλέον ομά και δεν είμαι γλυκιά με όλους και πάντα όπως παλιά. Επίσης, βρίσκω τους περισσότερους ανθρώπους βαρετούς και γελίους, τους νάρκισσους που προηγούμενα έτρεχα ξοπίσω. Και το πιο περίεργο, πάντα από παντού έφευγα τελευταία. Και τώρα φεύγω μετά από κάνα 2 ώρες γιατί τους βαριέμαι. Της λέω κι εγώ, γιατρεύεσαι, διαμέσου της ψυχοθεραπείας που κάνει. Μου λέει, αυτό νομίζω κι εγώ. Κάτι με έχει αλλάξει, μου λέει, και έχω δρόμο ακόμη. Σε ευχαριστώ που μου σύστησες, την ψυχολόγο μου σύστησες. Καλό βράδυ. Και της έστειλα εγώ, της λέω, με κάνεις πολύ χαρούμενη, σε ευχαριστώ να μαθαίνω για την πρόοδό σου και εγώ σε ευχαριστώ. Η κοπέλα αυτή είναι στα 40 και έκανε πολλά χρόνια ψυχοεκπαίδευση, παρακολουθούσε πολλά χρόνια ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και πρόσφατα μόλις είχε αρχίσει ψυχοθεραπεία και είχε αρχίσει να έχει αυτή την αλλαγή. Σκέψου αυτή η αλλαγή να γίνει σε σένα που είσαι 20 και ξαναλέω, το μυαλό σου είναι ακόμη ευπλαστό και πιο εύκολα μπορείς να κάνεις αλλαγές. Δεν ξέρω αν σας το έχω, αν το έχω μοιραστεί μαζί σας. Όταν είχα το γραφείο, έβλεπα και εφήβους. Εφήβους δηλαδή 17, 18, 19, 20 χρονών. Και από εκείνη την παρτίδα, τον εφήβο που είχα την τιμή να είναι θεραπευόμενη μου, υπάρχει μια ομάδα, ίσως περισσότερα από αυτούς και όλοι, τους οποίους θεωρώ πνευματικά μου παιδιά. Μια μικρή παρατήρηση. Νιώθω, κυρία Θέκλα, ότι προσπαθούμε τόσο πολύ να γίνουμε το τέλειο των άλλων, αντί να εστιάσουμε στο τι θεωρούμε εμείς τέλειο και να το επιτύχουμε, και αυτό μας επιβαρύνει τις ανασφάλειες μας και μας προκαλεί αλεστώσεις. Τι ωραία που τα γράφεις, 20 χρονών κορίτσι. Νιώθω, κυρία Θέκλα, ότι προσπαθούμε τόσο πολύ να γίνουμε το τέλειο των άλλων, αντί να εστιάσουμε στο τι θεωρούμε εμείς τέλειο και να το επιτύχουμε, και αυτό επιβαρύνει τις ανασφάλειες μας και μας προκαλεί αλεστώσεις. Συμφωνώ μαζί σου. Τέλος, κυρία Θέκλα, ήθελα να σας κάνω 2 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του να αγαπήσει κάποιον ή μόνο να εξαρτηθεί με αυτόν, ή μάλλον να συνεξαρτηθεί με αυτόν? Όχι, κόρη. Όχι, όχι. Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις γνήσια και αληθινά έναν άλλον άνθρωπο. Νομίζεις ότι αγαπάς, αλλά στην ουσία συνεξαρτάσαι. Στην ουσία προσπαθείς να αποκτήσεις οντότητα μέσα από την εικόνα που σου δίνει αυτός για σένα. Προσπαθείς να νιώθεις ικανοποιημένη μέσα από την ικανοποίηση που προσπαθείς απελπισμένα να του προσφέρεις. Και όπως έχεις ήδη μάθει και όπως ήδη έχεις καταλάβει, οι νάρκες δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι η συνεξάρτηση είναι σαν αρρώστια. Δεν είναι καμάρι και τιμή να πούμε, αχ, τι ωραία, εγώ είμαι συνεξαρτώμενη, άρα είμαι αγαπητική. Όχι, άμα είσαι συνεξαρτώμενη, δεν είσαι αγαπητική. Είσαι και εσύ τοξική με τον δικό σου τρόπο. Τοξική προς τον εαυτό σου κυρίως, αλλά και τοξική προς ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να συνδεθεί μαζί σου για τους δικούς του λόγους, αλλά και εσύ δεν συνδέεσαι με έναν υγιή τρόπο.
Και είναι δυνατόν κάποιος να μεγαλώσει και να μην μπορεί να αγαπήσει και να δεθεί, αλλά να αγαπάει ταυτόχρονα τα άτομα που έχει μεγαλώσει μαζί από τη βρεφική παιδική ηλικία, για παράδειγμα οικογένεια? Υπάρχουν λογιών και λογιών αγάπης. Πολλές φορές νιώθουμε ότι αγαπάμε πολύ τους γονείς μας, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ιδιαίτερα τραυματοδεμένοι μαζί τους. Τα παιδιά παραμιλητικών γονέων, τα παιδιά κακοποιητικών γονέων νιώθουν πολύ πιο έντονη την εξάρτηση από τους γονείς τους, επιδιώκουν πολύ περισσότερο να τους αγαπήσουν οι γονείς τους και έχουν την ψευδαίσθηση ότι τους αγαπάνε τους γονείς τους. Όχι, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε έναν άνθρωπο υγιώς αν ως προσωπικότητες είμαστε συνεξαρτώμενους στυλ. Είμαστε πολύ δεμένοι με τους γονείς μας μέσα από ένα τραυματικό δέσιμο. Trauma bonding. Είναι τραγικό, είναι σκληρό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Να εξειδανικεύουμε τους θύτες μας. Να νιώθουμε ιδιαίτερα δεμένοι μαζί τους, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε τραυματοδεμένοι. Καινούργια λέξη αυτή. Τραυματοδεμένοι. Είμαστε δεμένοι με τραυματικό δεσμό. Όσο προχωρήσεις στην αυτογνωσία σου και στην εξέλιξή σου, και στη ψυχοθεραπεία που αν δεν κάνεις θέλω να ξεκινήσεις να κάνεις, θα διαπιστώσεις ότι πρόκειται για άρρωστο δέσιμο αυτό που έχουμε με κακοποιητικούς γονείς. Δεύτερο ερώτημα. Θεωρείτε ότι θα μπορούσα να δημιουργήσω μια σχέση στο μέλλον και να είμαι ασφαλής από τη συνεξάρτηση αν όντως έχω, ή είναι πολύ πιθανό να ξαναεμφανιστεί? Είναι πολύ πιθανό να ξαναεμφανιστεί. Είναι πολύ πιθανό να ξαναπαιχτεί το ίδιο φαύλο παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο σου έχω προτείνει προηγουμένως. Νομίζω τώρα διαβάζοντας και στο τέλος του email σου και του ερωτήματος σου, τελευταίο σου ερώτημα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνεις ψυχοθεραπεία, ότι έχεις φτάσει μέχρι εδώ προοδεύοντας μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Τώρα είναι η ώρα, κορίτσι μου, να κάνεις ψυχοθεραπεία και να δουλέψεις ουσιαστικά το ζήτημα της συνεξάρτησης. Και σου το λέει μια γυναίκα, η οποία είμαι 47 χρονών, είμαι ήδη ειδικός ψυχικής υγείας, είμαι ήδη ψυχολόγος, ψυχοεκπαιδευτρία, ψυχοθεραπευτρία και ψυχοθεραπευόμενη χρόνια και δεν μπόρεσα να σπάσω το φαύλο κύκλο της συνεξάρτησης παρά μόνο όταν συνειδητοποίησα και παραδέχτηκα στον εαυτό μου ότι δρώ συνεξαρτητικά, όπως έχω την εντύπωση ότι δράς και εσύ μέσα από τον τρόπο που τα έχεις περιγράψει, και να εστιαστώ ουσιαστικά και ουσιωδώς διαμέσου της ψυχοθεραπείας πάνω σε αυτό το κομμάτι της συνεξάρτησης. Θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά ότι μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι δρώ συνεξαρτητικά και να το παραδεχθώ στον εαυτό μου ότι είμαι συνεξαρτώμενη και να βρω ψυχοθεραπευτή, ψυχοθεραπεύτρια στην περίπτωση αυτή, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, η οποία αναγνωρίζει το ζήτημα της συνεξάρτησης, είχα κάτι βλακώδεις εντυπώσεις. Του στυλ. Οι γονείς μου με αγαπάνε. Οι γονείς μου είναι πολύ καλοί. Εγώ αγαπάω τους γονείς μου. Είχα αυτές τις ψευδεπίγραφες. Είχα αυτές τις ψεύτικες, τις λαθασμένες, τις ψευδείς αντιλήψεις. Και δεν συνειδητοποιούσα τι στυλ προσωπικότητας είχαν οι γονείς μου. Δικαιολογούσα το οποιοδήποτε έκαναν, οτιδήποτε έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει που με έχει τραυματίσει. Τα δικαιολογούσα. Και είχα ακόμη αυτή την λανθασμένη πεποίθηση ότι είναι άσχετη η σχέση μου με τους γονείς μου, με το τι συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή, ή δεν είναι τόσο σχετική όσο πραγματικά είναι. Δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτό το σχήμα της συνεξάρτησης και πώς ακριβώς δουλεύει. Σήμερα είχα την τιμή να μιλήσω με μια κοπέλα, η οποία ψυχοεκπαιδεύεται στο κανάλι και μου έχει ζητήσει να τη συστήσω κάποιες συναδέλφους στην Αθήνα και μιλήσαμε για λίγο και μου λέει, ξέρεις, θα μπορούσα να βγω από την τάδε κακοποιητική σχέση και από την τάδε κακοποιητική σχέση αν δεν είχα ακούσει όλα αυτά τα βίντεο που έχεις κάνει τους τελευταίους 9 μήνες για τη συνεξάρτηση. Δεν θα μπορούσα να βγω. Και ακριβώς τους τελευταίους 9-10 μήνες είναι η περίοδος στην οποία έχω συνειδητοποιήσει πολύ ξεκάθαρα ότι είμαι συνεξαρτώμενος άνθρωπος. Το έχω μοιραστεί μαζί σας και το δουλεύω εντατικά στη ψυχοθεραπεία. Πιστεύω ότι διαμέσου της ψυχοθεραπείας μπορούμε σε πρώτο στάδιο να αποφεύγουμε τους δυνάμει κακοποιητικούς συντρόφους, τους νάρκισσους από τους οποίους ελκυόμαστε και τους οποίους ελκύουμε, δηλαδή να έχουμε ιστορίες επιτυχίας όπως αυτές που έχεις περιγράψει εσύ,
ότι γνώρισες κάποια αγόρια τα οποία τα απέρριψες, είτε γιατί ζητούσαν ελεύθερη σχέση, είτε γιατί ένιωθες ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα αποθεραπείας από τη συνεξάρτηση. Και στην πορεία, διαμέσου της συνεχόμενης ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε μέσα μας ένα υγιές μοντέλο σχετίζεστε, γιατί ακριβώς θα έχουμε δημιουργήσει και θα έχουμε χτίσει και ισχυροποιήσει μια υγιή συνδεσιμότητα με τον εαυτό μας και δεν θα επιτρέπουμε σε κανένα να μας κακοποιήσει, ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό, να μας βάλει στη μαζοχιστική συνθήκη ενός ανθρώπου που συνεξαρτάται από μια ερωτική σχέση. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο και το ξαναλέω. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη, ανθρωπιστική επιστήμη, η οποία είναι πολύ νεαρή. Και η έρευνα στη ψυχολογία μας βοηθάει όλο και περισσότερο, καθώς περνούν τα χρόνια, να συνειδητοποιούμε ζητήματα σε σχέση με τις ερωτικές μας σχέσεις. Θυμάμαι όταν είχα τελειώσει εγώ το Πανεπιστήμιο το 1997, ότι δεν είχαμε διδαχθεί σχεδόν τίποτε στο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τις δυναμικές των σχέσεων, σε διαπροσωπικό επίπεδο και διαρωτικό. Πολύ λίγα πράγματα. Θυμάμαι ότι είχαμε δώσει ότι υπήρχε μεγάλη εστίαση στο πώς τα παιδιά μητέρων με κατάθλιψη μεγαλώνουν και εξελίσσονται στο να έχουν συγκεκριμένα ψυχολογικά ζητήματα. Είχαμε διδαχτεί στο Πανεπιστήμιο όλη τη φρουιδική θεωρία, τη ψυχαναλυτική θεωρία. Είχαμε διδαχθεί στη Θεσσαλονίκη που σπούδαζα εγώ όλα τα θεωρητικά μοντέλα προσωπικότητας, πως το συμπεριφορικό, πως το γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο, το οποίο έχει και το αντίστοιχο μοντέλο ψυχοθεραπείας, όπως και το συμπεριφορικό έχει αντίστοιχο μοντέλο ψυχοθεραπείας, τα ανθρωπιστικά μοντέλα κλπ. Κλπ. Όμως η γνώση τότε, το 1997, τουλάχιστον σε ελληνικό επίπεδο, σε επίπεδα δημοσιεύσεων στην ελληνική γλώσσα, ήταν πολύ πίσω από τη γνώση που έχουμε σήμερα το 2022 σε σχέση με τις δυναμικές των σχέσεων και σίγουρα είναι πολύ πίσω αυτή η γνώση που έχουμε σήμερα με αυτή που θα έχουμε σε 10, 20, 30 χρόνια. Ευτυχώς, ερευνητικοί ψυχολόγοι, πειραματικοί ψυχολόγοι, καθώς και θεραπευτές οι οποίοι είναι και ακαδημαϊκοί ταυτόχρονα και ερευνητές, εξελίσσουν συνεχώς τις γνώσεις που έχουμε περί της θεωρίας της ερωτικής αγάπης και της ερωτικής συνδεσιμότητας. Είμαστε ακόμη, θα έλεγα, αρκετά πίσω από τη γνώση που έχουμε, για παράδειγμα, στην ιατρική επιστήμη για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική υγεία κλπ. Είσαι τυχερή που έχεις γεννηθεί στην εποχή που έχεις γεννηθεί και που έχεις πρόσβαση στο υλικό που έχεις πρόσβαση σήμερα, που εγώ σου λέω πραγματικά, αν στα 20 μου χρόνια υπήρχε ένα ανάλογο κανάλι με αυτό το κανάλι που έχουμε σήμερα εδώ στο YouTube, ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι που να εστιάζει ιδιαίτερο στον τελευταίο καιρό σε ζητήματα συνεξάρτησης και ναρκισισμού, αν είχα πρόσβαση σε ένα τέτοιο υλικό, είμαι σίγουρη ότι θα βοηθιόμουν πάρα πολύ στο να μην κάνω όλα αυτά τα λάθη που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, και το διαβάζω και σε εσάς, το διαβάζω και στα δικά σας σχόλια, ότι αν άκουγα αυτά τα βίντεο 20 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν, θα είχα γλιτώσει από πολύ αχρία στο πόνο. Αν πάτε όμως κι εσείς ήδη σε παλιότερα βίντεο που υπάρχουν μέσα στο κανάλι, ίσως κάποια βίντεο από παλιότερες εκπομπές, θα δείτε ότι και η γνώση που είχα εγώ ως ψυχολόγος τότε ήταν πολύ πιο θεωρητική και πολύ πιο απομακρυσμένη από την πραγματικότητα των ερωτικών σχέσεων. Όχι γιατί δεν ήμουν διαβασμένη, διαβάζω συνέχεια, αλλά λόγω του ότι δεν είχαμε φτάσει σε αυτή την εξέλιξη, την οποία ελπίζω πραγματικά να την πάμε ακόμα παρακάτω. Διευκρινίζω ξανά ότι εγώ είμαι μια μαχόμενη ψυχολόγος, είμαι μια ψυχολόγος η οποία δεν ασχολούμαι με την έρευνα, διαβάζω την έρευνα, δεν ασχολούμαι με αυτή. Δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν νέες θεωρίες. Είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι ως ψυχολόγοι επιλέγουν τη διαβιομάθηση, επιλέγουν τη διαβίου ψυχοθεραπεία, δηλαδή να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε άλλους συνάδελφους. Και μέσα από το κανόνα αυτό μου δίνεται η ευλογία να μπορώ να κάνω ψυχοεκπαίδευση. Και ό,τι μαθαίνω σας το μεταδίδω. Ό,τι μαθαίνω σας το δίνω. Με όλη μου την αγάπη. Και σας το δίνω σαν ένα δώρο, ως ένα δώρο που θα ήθελα πολύ να μου είχε δοθεί εμένα 27 χρόνια πριν, όταν ήμουν στην ηλικία της φίλης.
No harm done. Στα αγγλικά σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καμία ζημιά. Στα ελληνικά θα έλεγα έχει γίνει ζημιά, αλλά είναι ζημιά αναστρέψιμη. Και μπορούμε όλοι μας εδώ στο κανάλι μαζί, αγαπητικά, συμπεριληπτικά, να συμπεριλάβουμε και όλους τους άλλους με πολύ αγάπη και κατανόηση, ενσυναίσθηση και διάθεση για πνευματικό αγώνα, να βοηθήσουμε και να καταλάβουμε ένας τον άλλον, ώστε να βγούμε μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο της συνεξάρτησης. Γι' αυτό το λόγο ξεμπροστιάζω τα ναρκισιστικά προσωπία σε αυτό το κανάλι. Γι' αυτό το λόγο μπλοκάρω ανθρώπους οι οποίοι ενοχλούνται από αυτή την αφύπνιση των απανταχού γης συνεξαρτωμένων που τη χάνει να μιλάνε ελληνικά και τη χάνει να ακούνε τα βίντεο μας, και γι' αυτό θα συνεχίσω. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Κόρη αγαπώσει. Στείλε μου ένα mail, θες να σου συστήσω κάποιον ψυχολόγο που να γνωρίζω ότι έχει τις γνώσεις γύρω από τη συνεξάρτηση για να σε βοηθήσει, εάν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία και θες να ξεκινήσεις τώρα. Με πολύ αγάπη. Μου.